ευχαριστούμε για τη σημερινή εκδήλωση εκ μέρους του Wikimedia Ιωσήφου Γκρις για τον καθόλου διαγωνισμό που συμμετείχε και του WikiLabSERV. Είναι η δεύτερη χρονιά που τρέχει τον διαγωνισμό που είχε σκοπό τη φωτογράφηση τοπίων της Ελλάδας. Είναι στα πλαίσια του ελληνικού διαγωνισμού που κάνουμε κάθε χρόνο καθόλου διάστημα. Οργανώνουμε δύο διαγωνισμούς τον χρόνο. Τώρα ήδη έχει ξεκινήσει ο διαγωνισμός που έχει διαγωνισμό με τη συμπαφορά μνημεία της Ελλάδας και είναι στα πλαίσια του να μπορέσουμε να μεταδούμε φωτογραφίες ακριβώς στο διαδίκτυο, οι οποίες είναι ελεύθερος copyright και να είναι διαθέσιμες ελεύθερα στον κόσμο. Για όσο ξέρουν το Wikimedia Community και ο Γιώργος Γκρις, είναι ομάδα εθελοντών χρηστών που ασχολούνται με τη Wikipedia, την ελεύθερη διαδικτυακή κυκλοπαίδεια, και με όλα τα συνεργατικά project που αυτό είναι και το κόμμα στο οποίο συμμετείχαμε για να ανεβάσουμε φωτογραφίες. Είναι ένα θετήριο το οποίο καθένας μπορεί να ανεβάσει ελεύθερα φωτογραφίες που έχει τραβήξει, με σκοπό να χρησιμοποιηθούν ελεύθερο copyright μέσα από το σύστημα Creative Commons στο 3.4 για να καταλάβουμε όλους τους φωτογράφους στα κοινότητα. Η Wikipedia, αυτή η Wikipedia υπάρχουν τέλα project τα οποία ασχολούμαστε, υπάρχει το γεγονός το Wikilexico, όσο έχετε δει στο ίντερνετ, υπάρχουν τέλα αντίστοιχα πράγματα. Δραστηριοποιούμαστε πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι. Δεν καταγράφουμε μόνο, δεν καταφράζουμε μόνο λήματα ή γράφουμε και ωραία λήματα. Οργανώνουμε κατά καιρούς μαραθώνιους συγγραφείς, μαραθώνιους διόρθωσης κώδικα της Wikipedia και ήδη έχουμε προγραμματίσει την επόμενη εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη στις 7 Οκτωβρίου, όπου θα συμμετέχουν νέοι προγραμματιστές και κυρίως γυναίκες χρήστες για να βοηθήσουν και σε αυτό το κομμάτι της άμεσης των διαδικών με οσοκίνητο μεταξύ ανώνη και γενικός τεχνολογία. Οργανώνουμε σχολικά project, ήδη πέρσι παίξαμε ένα project στο οποίο επιμορφώσαμε πάνω από 300 εκπαιδευτικούς στο να κάνουμε σχολικά project με την Wikipedia, έτσι ώστε ταυτόχρονα να συνεισφέρουμε μαθητές και μαθήτριες και στο κομμάτι της ελεύθερης γνώσης, αλλά και να εκπαιδευτούν στο να γράφουμε δημιουργικά. Κάνουμε πιο δραστηριότητα τον κάθε χρόνο, προσπαθούμε να κάνουμε πάρα πολύ, κάνουμε συνέχεια πολλά πράγματα. Κάθε μήνα καταγράφουμε κάποια εκδήλωση ή κάποιο γεγονός. Αυτά είναι το πάνω, έτσι. Οπότε, πόσα χρόνια είμαστε. Από το 2013 ήταν δασμένο το Wikimedia Foundation ως ίδρυμα αυτός ο μάδος φιλοντών που συμμετέχει. Εντάξει, είμαστε πάρα πολλά, αλλά είμαστε αρκετά ελληνικό κομμάτι. Και κάποιοι είναι ειδικά κοινωνικοί σας, κυκλοφορούν ανάμεσά σας. Εντάξει, είναι μια τρέπη, είναι εδώ, παιδιά. Τι άλλο που πήγε μας, εντάξει. Εντάξει, το υπόλοιπο πληροφορία στο ίδρυμα. Λοιπόν, ο Κούκος στο Μουλίστα μας πήγε κάποια πράγματα για το WikiLabSERV, πώς οργανώθηκε, τώρα είναι σε αυτή τη στιγμή. Πήγε από τον Μίγκη να μας πει, καλή. Λοιπόν, γεια σας. Το WikiLabSERV είναι ένα project που ξεκίνησε αρχικά από την Ουκρανία, πάνω στη μορφή ενός άλλου διαδικτυακού προϋπήρχε, το WikiLabs Movement. Σκοπός είναι να αποτυπώσει τη λαστική γλώσσα, τις φωτογραφίες από προστατευόμενα και προστατευόμενες περιοχές του περιβάλλοντος, από όσο το δυνατόν περισσότερες χώρες, ώστε το δυνατόν να καλύψουν περισσότερες περιοχές και οι φωτογραφίες αυτές να είναι διαθέσιμες με ελεύθερη ανταχρήστες, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν πάνω στην Wikipedia ή σε οποιοδήποτε άλλο project, σε οποιοδήποτε άλλη δημοσίευση χρειαστεί. Στο χάρτη μπορείτε να δείτε σε ποιες χώρες τρέχει αυτός ο διαγωνισμός, σε ποιες χώρες έχει σημάδι το 2017. Κάθε χρόνο προσθέτεται και άλλες χώρες. Στην περίπτωση της Ελλάδας, εμείς διάλεξαμε να δημιουργήσουμε μια λίστα από τις περιοχές που ήδη προστατεύονται από το κρατήριο 2000. Σε άλλες χώρες έχουν δημιουργήσει δικές τους λίστες ή έχουν καταληφθεί κάποιο άλλο σύστημα προστασίας των φυσικών τόπων. Πρώτη φορά τρέξαμε αυτό το διαγωνισμό πέρσι το 2016. Είχε η αρκετή επιτυχία, πολύ μεγαλύτερη από ό,τι περιμέναμε.
περιμένουμε από τους υπολογισμούς που είχαμε κάνει στο προτείνουμε αυτό το project του Media Foundation για να το χρηματοδοτήσει. Έχουμε υπολογίσει προς 400 φωτογραφίες. Νομίζω πέρσι είχαμε συγκεντρώσει γύρω στις 6.500, συγγνώμη, 3.200. Φέτος είχαμε κάποια άλλα νούμερα. Το 2017 συγκεντρώσαμε 3.541 φωτογραφίες, από τις οποίες αυτή τη στιγμή, χθες, που έκανα τους υπολογισμούς, 92 από αυτές το 2% χρησιμοποιούνται στην Wikipedia. Όσο πηγαίνει αυτό το αυξάνεται, περισσότερες φωτογραφίες θα χρησιμοποιούνται στην Wikipedia. Το αντίστοιχο ποσοστό που παρήγουμε σε λίγα την Wikipedia, το αντίστοιχο ποσοστό από το περσινό διαγωνισμό είναι το 8%. Θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται, όχι μόνο στην Wikipedia, αλλά και σε άλλα συνεργατικά project ή σε οποιοδήποτε που θέλει να κάνει, να δημοσιεύσει κάτι ή να φτιάξει κάτι στο Ιντερνετ. Οι συμμετέχοντες ήταν 252, από τους οποίους οι 242 ανέβασαν για πρώτη φορά μια εικόνα στην Wikipedia όμως. Δεν είχαν ασχοληθεί προηγουμένως με το να ανεβάσουν κάποια φωτογραφία, δεν είχαν κάνει το λαϊκό του ή στην Wikipedia ή το κόμμα σου. Αυτό που σου φαίνεται λίγο μικρότερο από το περσινό, κάποιοι συμμετείχαν και πέρσι, κάποιοι οπότε δεν γράφηκαν ξανά. Παρ' όλα αυτά, αυτό είναι περισσότερες φωτογραφίες από την πέρσι. Ναι. Κάποια άλλα στατιστικά, τα οποία αυτή τη στιγμή δεν είναι. Το οποίο ανεβάσαμε τις περισσότερες φωτογραφίες, όσες χρησιμοποιούνται μέσα στην Wikipedia. Ναι, κάπου πρέπει να το γυρίσω μια. Άλλα πρέπει να το γυρίσω. Δεν πειράζει. Ναι, κάποιες χρήσεις στην Γερμανική Wikipedia ανέβασε 15.000 φωτογραφίες. Με φέρα από λάθο. Τράβηξε και ανέβασε 15.000 φωτογραφίες. Δεν είναι διαβολικό. Τι ανέβασε κάποιοι. Δεν τι τράβηξε εκείνη τη στιγμή. Κάποιοι ασχολούνται με φωτογραφία. Κρατάμε φωτογραφίες όλο τον χρόνο και τις ανεβάζουμε κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού. Κάποια, φυσικά οι περισσότεροι όσοι ανεβάζουν φωτογραφίες στο Wikipedia ακόμα το κάνουν χωρίς να συνεργαστούν σε κάποιο διαγωνισμό. Απλά για να κάνουν διαθέσιμο το υλικό και όσο το δυνατόν περισσότερο ότι να κάνουν την αρκετή χρήση των φωτογραφιών από οποιονδήποτε ή για οποιονδήποτε σκοπό, κυρίως το θετικό. Είπαμε, η κομική διακόμωση είναι ένα αποθητήριο πολύ μέσο με φωτογραφίες, βίντεο, ήχο, το οποίο αρχικά δημιουργήθηκε για να φιλοξενεί εικόνες που να μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην Wikipedia σε οποιαδήποτε γλώσσα, στην αγγλική, αγγλική κλπ. Μπορείς να ανεβάσεις μόνο μία φορά στο κομική διακόμωση μια εικόνα και άμα σε είναι διαθέσιμη σε όλη την Wikipedia για χρήση και φυσικά δεν περιορίζεται σε αυτό, αλλά είναι ένα αποθετήριο το οποίο συγκεντρώνει φωτογραφίες για οποιαδήποτε χρήση από εκεί πέρα.